Πάμε να ακούσουμε μία τι λέει και ο Λάκης Λαζόπουλος. Ναι. Γιατί απαντάει για τα αιχμηρά σχόλια. Όχι, κάνει αιχμηρά σχόλια. Κάνει αιχμηρά σχόλια. Βέβαια, βέβαια, για τη Μιμή Ντενίση, για τον Νίκο Κλόνη. Ξανακάνει αιχμηρά σχόλια. Βέβαια, συγκεκριμένα για τη Μιμή Ντενίση λέει ότι έχει μια διαστραμμένη αυτοπεποίθηση. Ξαναξεκινάει πάλι για την Ντενίση πολεμό. Από την αρχή, ναι. Ενώ είχαμε νομίσει όλοι ότι είχε κοπάσει αυτή η κόντρα. Μα είπε και ο ίδιος ότι όμως είναι σε καλύτερη σχέση. Για να ακούσουμε. Γι' αυτό λέτε ότι τη βρει τόσο πολύ. Για να ακούσουμε. Άλλο και αυτό. Μεγάλο, το λέω αυτό γιατί ο Μητσοτάκης είναι φίλος της. Είναι φίλος της Μιμής, όχι της Μιμής της άλλης, του Ανδρέα. Της Μιμής Ντενίση, λέω. Είναι λάθος που δεν έκανε κάτι τη φιλενάδα του, που και δεξιά είναι. Και τέλος πάντων έκανε αυτή την ταινία. Και είναι, δηλαδή, εγώ ήθελα εγώ να βγω να το πω, αλλά πρόλαβε η ίδια να το πει. Για μένα, ας πούμε, ναι. Παρόλο που το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, δεν είναι φυσιολογικό ότι η Σμύρνη δεν πήγε στο Όσκαρ. Οπα. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό ότι δεν πήγε η Σμύρνη στα Όσκαρ. Έπρεπε να πάει στο Όσκαρ, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, έτσι. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Έπρεπε να πάει στο Όσκαρ. Είναι ανώμαλο αυτό ότι δεν πήραν τη Σμύρνη στα Όσκαρ, δηλαδή, στάσου, ή... Η Ντενίση κάνει τη Σμύρνη. Τι κάνεις κύριε και... Δηλαδή εντάξει, εντάξει. Τον έχει ένας φαλακρός φαντασίωση ότι έχει μαλλιά. Είναι μέσα στα πλαίσια των φαντασιώσεων. Τον έχει απέτηση ο φαλακρός να συμμετέχει σε διαγωνισμό χτενίσματος για την ανάδειξη της κομμωτικής τέχνης, παρακάμπτει τα όρια της φαντασίωσης, εμπίπτει στα όρια του παραλογισμού και της διαστραμμένης αυτοπεποίθησης. Έχει μια διαστραμμένη αυτοπεποίθηση ή με μη Ντενίση. Δεν μπορεί με μια πατάτα να θες να κάνεις το μανάβι. Είδατε τι ευγενική σάτυρα που κάνω. Είδατε πόσο γλυκά της τα λέω. Δεν όπως παλιά που έλεγα το τρένο παίζει καλύτερα. Δεν λέμε τέτοια πράγματα τώρα. Είναι αρχή του χρόνου. Δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Αποκαταστάθηκε κάποια σχέση μας. Δεν υπάρχει αυτή η παλιά ψυχρανσία. Πέστε μου τώρα, κύριε, πώς έγινε αυτός ο λαός τόσο να κάθεται όλη μέρα να παρακολουθεί ένα πάνθεο ηλιθίων που τον απασχολούν μετά από 2 χρόνια πανδημίας, όπου χάσαμε τις συντεταγμένες, όπου ψάχνουμε να ξαναπιάσουμε τη ζωή, ενώ μέσα μας έχουμε γίνει ερήπια. Δηλαδή, να ακούσω όλη μέρα τον Κοκλόιν, θα τρέχω. Έλα, αγάπη με, λάτε, αυτή ταλέντα μου, η αγάπη μου, λατρεύω, λατρεία. Αγάπη, αγάπη, σ' αγαπώ, αγαπά. Δεν μπορώ άλλο αγάπες, δεν μπορώ άλλο λατρείες. Μάλιστα. Την αποκριτική είναι σάτυρα, είναι η κακία είναι. Όπως είναι ο καθένας, ναι. Το λέει. Όπως είναι ο καθένας, το αντιλαμβάνεται.